6 το σκορ, 6 και 10 από μόνο για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Μικρό κόσμος κόντρα στους Cowhawks. Ο Μπεκιάρης, 8-8. Να προλάβει. Στο συν 4 Hulks, 4 λεπτά για τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Thank you.
Επιστρέφουμε μετά το time out, 13-12 το σκορ, 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Φάουλ. Το πρώτο ομαδικό του μικρόκοσμου. Μειώνουν οι Hulks, φτάνει 40 για το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Μουσική
20-14, time out, 6-20 για το ημίχρονο. Λοιπόν, αλλάξαμε speaker, ήρθαν οι κανονικοί, τον διώξαμε τον υπηρεσιακό που είχαμε και μετά τα όλα τα τεχνικά προβλήματα που είχαμε μέχρι τώρα πάμε να δούμε λίγο και τις συνθέσεις των ομάδων. Ο μικρόκοσμος είναι μπροστά με 20-14 απέναντι στους Chicago Hulks. Πάμε λίγο να δούμε τις πεντάδες. Περάκης, Γιαννατζόγλου, Μπεκιάρης, Τσατσαρόνης και Ευσταθόπουλος για τον μικρό κόσμο. Για τους Chicago Hulks έχουμε τον Τιγκινάγκα, τον Φουντά, τον Καραμπίνο, τον Ματζούνι και τον Ντέμο. Ο Ματζούνις αστόχησε στο σούτ. 6 λεπτά απομένουν για το ημίχρονο. Και η κατοχή στα χέρια του μικρόκοσμου. Και οι δύο ομάδες μας σε τρεχιά play-off είναι. Τσατσαρόνης θα δώσει τον Περάκη. Αυτό τον Γιαννατζόγλου θα σταματήσει. Ξανά ο Τσατσαρόνης θα σηκωθεί για 3 και πάρα πολύ καλά θα κάνει. Αυτό θα κάνει 23-14 και θα βάλει την ομάδα του στο συν 9. Τιγκινάγκας. Θα στοχίσει ο Τιγκινάγκας, προσπαθεί με εκεί για το rebound, ξανά στο χέρι για την μπάλα. Τιγκινάγκας για 2, είναι άστοχος, rebound τον Σταθόπουλο και θέλει να βγάλει συνδυασμό. Δεν θα κάνει goes to goes, θα δώσει το συμπέκτη του, αυτό στον Περάκι, θα σηκωθεί. Κοντό το σουτ όμως, εκεί όμως είναι ο Τσατσαρόνης να ανανεώσει την επίθεση για την ομάδα του. Σταθόπουλος. 10 δευτερόλεπτα, υπόλοιπο. Τσατσαρόνης, τον Μπεκιάρη, θα στοχίσει ο ψηλός από κάτω. Ματζούνις, το rebound και στο Φουντά. Δεν υπάρχουν βήματα. Κλέβει ο Τσατσαρόνης την μπάλα από τον Ντέμα μετά την καλή άμυνα που έβγαλε ο μικρόκοσμος. Σταθόπουλος. Στον Περάκη, έχει κλειστεί αυτός, θα βγάλει έξω στον Γιαννατζόγλου. Τσατσαρόνης, 3 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Πρέπει να σηκωθεί κάποιος, ο Σταθόπουλος θα το κάνει. Δεν θα βάλει κάποιο μπάζερ, του φύγει θα πάρει το rebound. Καραμπίνος. Για 3 ο Καραμπίνος είναι άστοχος. Για να τζόγλει στο rebound, πάμε. Του λένε τρέχει αυτός. Στον Σταθόπουλο θα φτάσει μπάλα, θα σηκωθεί. Αναπόδοξο το σουτ, για να τζόγλει στο rebound. Τσατσαρόνης, άστοχο και Ντέμος. Κατεβαίνει με την μπάλα. Καραμπίνος θα σηκωθεί, θα εστοχίσει για 2 και θα κάνει 23-16. Ο Περάκης το Γιαννατζόγλου. Γιαννατζόγλου θα σταματηθεί με φάουλ, σηκώνει και το χέρι του υποτικά ο Ντέμος. Στο μεταξύ ο Τιγκινάγκας ο Νίκος ετοιμάζεται να μπει μαζί με τον Παρσόπουλο για τους Chicago Hulks. 3,5 λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Θα ευστοχίσω για να τζόγλει στην πρώτη. Θα στοχίσει όμως τη δεύτερη, παραλίγο αυτό καλά. Αυτή όμως ο Φουντάς θα πάρει το rebound. Βολές έχουμε για τους Chicago Hulks. Θα στοχίσει την πρώτη. Θα στοχίσει τη δεύτερη, θα κάνει 24-17.
Χρήστο, όταν μπορέσει, κάνε μια ανανέωση να εμφανιστεί στο live το στατιστικό. Ευσταθόπουλος. Γιαννατζόγλου. Για τρεις αυτό θα σηκωθεί, θα στοχίσει όμως. Παλεύουν όλοι και για το rebound. Τελικά η μπάλα θα κατανοίξει στα χείλια του Περάκη. Φουντάς εκεί, δεν ήταν καλή επιλογή του μικρού κόσμου. Φουντάς. Καραβίνος. Τρεις, θα ευστοχίσει ο Καραμπίνας, θα κάνει το 24-20. Όχι! Έχεις ίντερνετ κανονικά! Θα σταματηθεί με φάουλ ο Ευσταθόπουλος. Όχι, δεν είναι φάουλ. Εγώ μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε. Τάπα υποδιαιτητής. Την μπάλα απ' έξω. Θα στοχίσει ο Περάκης. Μαντζούν στο rebound. Καραμπίνος. Την Κινάγκας. Θα τις περάσει όλους με την Κινάγκας. Και θα βάλει ένα παλικάρισιο καλάθι. Θα κάνει 24-22. Πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τον Τιγκινάγκα. Ευσταθόπουλος, στο καλάθι διαφορά μας. Γιαννατζόγλου, απέναντι στον Τσατσαρόνι. Ωραία στον Περάκη. Τελειώνει ο χρόνος, 5 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Ευσταθόπουλος ξανά για 3. Όχι τώρα, φουντάστερ μπάουντ. Καραμπίνος σταματάει. Δεν έπρεπε, έπρεπε να γυρίσει την μπάλα. Κακή επιλογή εδώ από τον Καραμπίνο. Βιάστηκε. Είχε και χώρο να μπει και κι άλλο μέσα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Περάκης Τσατσαρόνης για 3. Επιτέλους, καλά για τον μικρό κόσμο. 27-22. Καραμπίνο θα προσπαθήσει. Πήγε να κάνει και ένα αεροπλαϊνικό. Θα ήταν καλαθάρα αν έμπαινε. Ευσταθόπουλος αστοχεί, πάει το rebound όμως ο ίδιος. Περάκης. Για τρεις ο Περάκης. Σίδερο μόνο. Πασόπουλος rebound και ολόκληρη η επίθεση για Chicago Hawks. Θα πάρει και τάφο πάγκος εδώ για διαμαρτυρία. Έτσι οι Chicago Hawks θα έχουν μια βολή από τεχνική ποινή. Θα ευστοχίσει ο Καραμπίνος. Έχουμε αλλαγή. Ο Μπεκιάρης θα περάσει εκτός. Ο Γκούμας θα πάρει τη θέση του. 18 τα δευτερόλεπτα όλα για τους Chicago Hawks. Στον Παρσόπουλο θα σηκωθεί αυτός, κοντό το σουτ. 1,9 απομένει για τον μικρό κοσμό. Σουτ φωνάζουνε. Δεν έγινε κάτι. Πόσες πάσεις θα κάνετε παιδιά σε 1,9. 27-23 στο ημίχρονο, μπροστά ο μικρό κοσμός. Θα λέμε σε λίγο. Επιστροφή σιγά σιγά στο παιχνίδι μας. Για το δεύτερο ημίχρονο, μπροστά πάντα ο μικρό κόσμος, όπως είπαμε. Εγώ κάνω μετάδοση, λες και έχω live, το συνήθιο. Είναι καταγραφή, οπότε θα το ακούσετε κατευθείαν ποιος, πόσο είναι και ποιος κερδίζει. Τέλος πάντων. Τραγκογιάννης.
στον Περάκη, αυτό στο Γιαννατζόγλου. Τρίπλες, τρίπλες, ξανά στον Περάκη. Ο Τέμος μπροστά του, έξω στο Φραγκογιάννη, για τρεις αυτός, κοντό το σούτ του. Rebound από το Μουτζούνι. Τιγκινάγκας. Θα σηκωθεί για τρεις. Κακό, πολύ κακό το σούτ. Rebound όμως από το Μουτζούνι και καλάθι. 27-25. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Φραγκογιάννης απέναντι στον Κούμα. Παίξε του λένε. Θα κάνει τρίπλα αυτό, θα σηκωθεί. Στεφάνη και στον Παρσόπουλο η μπάλα. Φουντάς. Κιπινάγκας. Μουτζούνης για τρεις. Όχι, από μακριά δεν θα τα καταφέρει. Φουντάς όμως θα ανανεώσει την επίθεση για την ομάδα του. Έξω στον Κιπινάγκα, με συγχωρείτε. Για δύο αυτός θα αστοχίσει. Περάξει το rebound, θα συγκρατήσει τελικά και θα κατέβει σε νέα επίθεση η ομάδα του μικρού κόσμου. Περάκης, Γιαννατζόγλου. Σκέφτεται, θα δώσει τελικά στο Φραγκογιάννη. 5 δευτερόλεπτα έχουνε, ο Φραγκογιάννης τι θα κάνει, θα τη δώσει τον Κούμα. Σου του φωνάζουνε. Ότι τελειώνει ο χρόνος. Λίγη τελικά άκαρτη η επίθεση για τον μικρό κόσμο. Τέμος απέναντι στην Κινάγκα. Πάρτο, πάρτο, του φωνάζουνε. Το πήρε αυτός, δεν το αξιοποίησε. Πέραξε το rebound. Θα τρέξει, θα βγάλει ωραία μπροστά στον Κούμα. Εύκολα αυτός θα κάνει το 29-25. Άγκας. Πασόπουλος για δύο. Airball. Rebound από τον ψηλό. Περάκης. Ούμας για να ζόγλου. Σκέφτεται ξανά στο Φραγκογιάννη. Για να ζόγλου. Θέλει να βρει να ταΐσει βασικά τον ψηλό, αλλά ο Μουτζούνης καταλαβαίνει την πρόθεση και του κλέβει την μπάλα. Φουντάς με όλους μπροστά του, αστοχή. Rebound όμως από τους Chicago Hawks. Έξω στον Τέμο. Είχε χώρο η αλήθεια να στάρει, προτίμησε να πάρει διάδρομο. Θα αστοχήσει όμως και η σειρά του μικρού κόσμου να επιτεθεί. Φραγκογιάννης. Κούμας. Θα γυρίσει ο ψηλός. Θα αστοχίσει. Μουτζούνης στο rebound. Δεν ξεφεύγει ιδιαίτερα ο μικρό κόσμος στο σκορ. Στους 4 είναι διαφορά. Τιγκινάγκας. Φουντάς για 3. Δεν ήταν καλό το σουτ. Εκεί όμως είναι ο Παρσόπουλος να αστοχίσει εκ νέου. Και για να τζόγλει θα πάρει το rebound. Θα δώσει και στον Κούμα. Και επίθεση για τον μικρό κόσμο. Πού μας να κάνει ένα πικ. Φραγκογιάννης. Σταματήσει ο Φραγκογιάννης. Και με τη βοήθεια του ταμπλό θα κάνει το 31-25. Φραγκογιάννης και Μπεκιάρης του μικροκοσμού είναι και προπονητές στα Αστεράκια εξαρχήν και στον Παναθηναϊκό αντίστοιχα στο τμήμα του μπασκετάκι ΑΜΕΑ που υπάρχει στο πρωτάθλημα που τρέχει παράλληλα με αυτό. Έτσι να σας ενημερώσουμε και λίγο. Περάκης θα τον κοροϊδέψει εκεί μπάλα, θα μπει και θα βγει. 31-25 και 5,5 λεπτά για το τρίτο τέταρτο. Ντέμος. Θα φτάσει τελικά η μπάλα σε αυτόν. Θα κάνει ένα ανάποδο. Αχ, ωραίο καλά θα ήταν αν έμπαινε. Πασόπουλος θα κοπεί. Για να τζόγλει στο rebound. Γιαννατζόγλου, Φραγκογιάννης. Ξανά ο Γιαννατζόγλου.
Overbowl. Το Μουτζέν στο rebound. Τέμος. Όλο το διάδρομο, δεν είναι καλό το τελείωμα. Την Κινάγκος μου είναι εκεί να πάρει το επιθετικό. Κουντάς ζητάει. Θα δώσει τον Πασόπουλο. Θα στοχίσει αυτός. Και ο μικρός κόσμος θα λύσει την πολιορκία. Καγκογιάννης. Γκούμας. Δεν είναι καλό το σουτ. Έχουμε και αλλαγές. Ο Καραμπίνος θα μπει μαζί με τον Τικινάγκα. Και ο Μπεκιάρης για τον μικρό κόσμο. Και ο Τσατσαρόνι για τον μικρό κόσμο. Θα επιστρέψει. 4 και 20 απομένουνε. Καραμπίνος. Τικινάγκας. Θα την κλέψουνε του αρχηγού. Πού μας θα κατεβάσει. Κακή όμως συνεργασία εδώ από το μικρό κόσμο. Και βγάλαν αυτοί τελευταίοι. Οπότε η κατοχή σε χέρια κόκκινων. Καραμπίνος. Τρίπιζε τον Καραμπίνο, θα δώσει την Κινάγκα, αυτός για τρεις κατευθείαν, θα στοχίσει. Τώρα δεν κατάλαβα αν μπήκε αυτό το καλάθι, ήταν rebound και καλάθι του Μουτζούνι. Δεν έχει καμία σημασία, για δύο μετράνε. Μετράει είτε έτσι είτε αλλιώς. Είμαστε τώρα το Γιάννη, Καρόνης. Για να τζόμπερ, Μπεκιάρης, Καρογιάννης, θα σηκωθεί. 27. Καραμπίνος. Λοιπόν, το Καραμπίνος, ωραίο σκάκι και 39. Κινείται λίγο, η φάση. Κακογιάννης για τρεις, μόνο Στεφάνη, Μουτζούνις rebound. Ο Καραμπίνος μπερδεύεται και λίγο, αλλά δεν χάνει το χειρισμό της μπάλας. Καραμπίνος. Για τρεις ο Μουτζούνις. Το στοχή όμως, μπήκε άρεσε είναι εκεί να πάρει το rebound. Προς τον Τσαρόνι. Θα κλέψει ο πιο φυγάς, πάρα πολύ ωραία. Και θα κατεβάσει, θα δώσει την Κινάγκα. Παραδείγμα ζητάει. Από τον παίκτη μικρό κόσμο, Καραμπίνος θα βάλει το πρίτο, τον παίκτη συνεχεί. Κατάλαβε κανείς γιατί, νομίζω ήταν ακουμπήσανε, τέλος πάντων. Βούμα. Τζόγλου. Πάει να κάνει και ένα αεροπλανικό, σταματιέται με φάουλ παρόλα αυτά. Έχουμε δύο βολές για τον Ιωαντζόγλου, μέχρι να γίνει αλλαγή από τον Εσταφόπουλο. Αστοχή, την πρώτη. Εντάξει, είναι εκνευρισμένος, όμως δεν έχει ηρεμία, δύσκολο θα μπουν πολλές. Θα αστοχή στη δεύτερη και θα πάρει.
πάρει την αλλαγή του, να πάρει μερικές ανάσες να ηρεμήσει. 34-29, τελευταίο λεπτό σχεδόν στην αναμέτρηση. Για τον τρίτο δεκάλεπτο, ο Ντέμος Νούνης το βάλει, 34-31. Γκούμας, θα στοχίσει ο Γκούμας, γιατί θα πάρει rebound. Κουντάς, θα περάσει τελικά, θα βάζει τον καραμπίνο. Έξω του λένε, όμως δεν θέλει να σκοφτεί, ο Χαρδονιάκης θα πάρει το rebound. Ίσως όντως θα την βγάλει έξω. Ο Χαρδονιάκης το λένε. Κλείνεται, τελικά θα παραμείνει η μπάλα στα χέρια μαύρων. Το κέρδος κακό εκεί, το σούτ του. Τάς. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει όμως το φάουλ του Τσαρόνι. Θα πάει στη γραμμή για δύο ελευθερίες βολές. Με 12,7 να απομένουν για την ολοκλήρωση του τρίτου τετάρτου. Και θα μπει ο Περάκης. Θέλουμε σούτ. Παιδούχοι, γι' αυτό και έγινε αυτή η αλλαγή. Θα ευστοχίσει με ταμπλό στην πρώτη ο Μουτζούνης. Βάλει και τη δεύτερη με ταμπλό. Άμα ο άνθρωπος ξέρει ότι μπορεί να βάλει πολύς καλά, θα χρησιμοποιεί το ταμπλό, δεν του το απαγορεύει κανένα. Στον πόντο η αναμέτρηση. Γκούμας, 3 δευτερόλεπτα, κάτι πρέπει να κάνει ο Γκούμας, έχει κλειστεί. Είχε μπροστά του 58, θα πάρει φάουλ όμως, υπέρ του. 1-10 το απομένει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, είχαν να δώσουν φάουλ οι Chicago Hawks. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα, ούτε σουτ. Ένα δευτερόλεπτο δεν έγινε 10, το συγχωρείτε, εγώ μπαίνω. Δεν βλέπω καλά τον πίνακα, συγγνώμη. Τέλος πάντων, δεν έχουμε κάποια διαφορά. Στρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. 34-33 μπροστά ο μικρόκοσμος με τη μικρότερη διαφορά στην αναμέτρηση. Για να δούμε ποιος θα φύγει νικητής από το κλειστό του Στεφανόπουλος. Καραμπίνος. Μπλέκεται και ο καραμπίνος, σταματάει. Θα δώσει τον Ντέμο για τρεις αυτός. Θα στοχίσει. Παλεύουν οι δύο. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Το 34-35. Μπροστά ξανά η Chicago Hawks το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Επειδή δεν θα το δείτε εσείς, σας το λέω. Γκούμας. Στον καραμπίνο είναι όμως πολύ δυνατή και δεν θα καταλάβει η συμπέκτηση του. Θα το Γιάννης να ζητήσει time out. Προφανώς κάτι δεν του αρέσει στους ανθρώπους της συμπέκτησης του. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή 9 και 18 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού μας. Σταθόπουλος. Θα δώσει στον Κλειψαρόνι. Αυτό στον Φραγκογιάννη. Θα βρει ωραία τον Περάκη. Μόνο μπάλα λέει ο διαιτητής. Λόγω από το φουντά δηλαδή. Γκινάγκας καραμπίνος. Ξανά ο Γκινάγκας το φουντά. Προσπίσε το φουντά. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Έκανε εκεί ένα γκέλι μπάλα και κατέληξε μέσα στο διχτάκι. 34-37 στο 3-3 η Ταύρη. Σταθόπουλος. Περάκης. Για μπορούμε. Συνεχίζει και είναι στο τέλος του μικρόκοσμου. Ο Μπεκιάρης θα μπει στο μεταξύ. Στη θέση Τίνος. Του Μπούμα.
Σταθόπουλος. Κατσαρώνης. Τζάμπολ ήτανε, σωστά, δεν υπήρξε ανανέωση, υπόλοιπο είχε. Καραμπίνος. 34-39 για εκείνος Καραμπίνου και στο συν 5 η κόκκινη. Φραγκογιάννης, Σταθόπουλος. Να ο Φραγκογιάννης. Κατσαρώνης. Κάρης. Σταθόπουλος για 3. Θα στοχίσει. Μπάγκο. Δέμος. Νάγκα, θα στοχίσει, κούμος θα πάρει το φάουλ, θα σταματήσει. Με τη γραμματεία σήμερα, να συγκεντρωθεί λίγο. Περάκης. Θα έχω πει φάουλ. Τέσσερα φάουλ. Περάκης στο Φραγκογιάννη. Φραγκογιάννης. Φάουλο την Κινάγκα, σηκώνει για το χέρι του. Δεύτερο ομαδικό Σικάγο Χαλκς. Δεν έχουν ο μικρόκοσμος. Περάκης. Ωραία εκεί ο Περάκης. Θα βάλει το γαλάθι, όχι. Θα το χέρι όμως θα παραμείνει στα χέρια του παιδούχων. Καρδογιάννης, στον Μοναζόγλου. 1-2 αυτός και 36-39. Μπερμπάρα βλέπουμε, αν μην διάλο. Δέμος. Για 3 ο Κουντάς, εμπόλ, πάρα πολύ κακό το σούτ, περάξει, θέλει να τρέξει, θα βρει ωραία τον Κούμα, αυτός δεν θα χρησιμοποιήσει τον ταμπλό και δεν θα βάλει κάποιο καλάθι. Όχι, μας κουτάτε να κάνει πάσα και καταρχήν στον μικρόκοσμο. 6,5 λεπτά απομένουμε. Τι ώρα είναι? 3. Τζόγλου. Καγκογιάννης. Θα πεταχτεί εκεί ο Κουντάς μέσα στο δεκάρι. Θα κλέψει την μπάλα και θα πάρει και το φάουλ. Δεν είναι αντιαθλητικό, του λέει ο ρεφ. Την Κινάγκα θα πάρει θέση στην Κινάγκα.
και ο Παρσόπουλος θα πάρει τη θέση του Ντέμου. Σόπουλος για δύο, θα χτυπήσει μόνο Στεφάνη μπάλα και θα βγει, κλέβει ο Καραμπίνας, θα μπερδευτεί στο χειρισμό του ο Γκούμας. Για Ρώτα. Ρώτα, πού είναι. Θα πάρει το φάουλο ο Καραμπίνας, 5:40. Απομένουν ακόμα. Περάξει θα στοχίσει. Εντάξει. Καγκογιάννης κατευθείαν από μακριά, μόνο Στεφάνη και μου δίνουν στο rebound. Καραμπίνος. Φουντά θα τους περάσει όλους, θα πάει μπλοκ από Στεφάνη, δεν τον εγκαλύψει κανείς. Γκούμας. Και 38-39 και έχουμε time out από το Chicago Hawks, 5 ακριβώς, ακριβώς όμως 5. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Εδώ, 5 ακριβώς. Για λήξη, επιστρέφουμε σε λίγο μετά το time out. Εδώ υπάρχει μια ένταση στο μπάγκο των Chicago Hawks. Όλα καλά, εντάξει. Προχωράμε, 5 λεπτά, 38-39 μπροστά οι Ταύροι. Την Κινάγκα, τα βρήκαν τα δύο συμπαίκτες. Μουτζούνης, 38-41. Γκούμας. Γιάννης, Γιαννατζόγλου, ξανά ο Γιαννατζόγλου από την μπάσα του Θεσσαρώνη. Φάουλ θα κάνει τον Κινάγκας. Οποιοδήποτε φάουλ γίνει από τις Chicago Hawks από εδώ και πέρα είναι βολές, καθώς συμπληρώσανε 4 ομαδικά. Καγκογιάννης. Τσαρώνης, Γιαννατζόγλου, θα δώσει τον Φραγκογιάννη, 4 δευτερόλεπτα, πρέπει να σηκωθεί αυτός, 2, σου του φωνάζουμε, με τη λήξη δεν θα ευστοχίσει. Οι Chicago Hawks έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα κάποιο προβάδισμα. Καραμπίνος, Πασόπουλος, ήρεμα φωνάζουνε. Ωραία μείνω εδώ από τον Φραγκογιάννη. Στο Μουτζούνι. Δεν έχει δει κανείς το χρόνο. Έλειξε η επίθεση. Και έχουμε αλλαγές. Στο Σαρόνι θα βγει ο Περέξα, ξαναμπεί. Περάκης. Τζόγλου. Περάκης ξανά. Φάουλ έχουμε. Δύο βολές έχουμε. Και ο Ντέμος θα αποχωρήσει με 5 φάουλ. 3:20 πριν την ολοκλήρωση.
Στο 4 τελικά έχει κάνει λάθος ο διαιτητής. Οι βολές παραμένουν, ο Ντέμος θα παραμείνει. Το πήρε πίσω, το δε στο 4. Μπερδεύτηκε, είπε. Στοχίσε Περάκη στην πρώτη. Ο Περάκη θα βάλει τη δεύτερη. 39-41 και στο καλάθι διαφορά. Ντέμος. Την Κινάγκας, Φουντάς, ξανά ο Ντέμος. Ωραία στο Μουτζούνι, για δύο, θα σηκωθεί, θα αρχίσει. Μπερδεύτηκαν εκεί μεταξύ τους Περάκης και Γιαννατζόγλου, δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Καρτσόπουλος. Ξανά όμως, τρίτη προσπάθεια για τους Σικάγο Χάλκς. Θα σηκωθεί ο Ντέμος, μόνο Στεφάνη, Περάκης επιτέλους θα σταματήσει. Σταματήσει η πολιορκία από τους Chicago Hawks και θα κάνουν το 41-41 ο μικρόκοσμος και έχουν το δικαίωμα μιας ελεύθερης βολής ώστε να περάσουν μπροστά στο σκορ 2-38 πριν το τέλος. Έμεσο τρίποντα έχουμε τον Περάκη, 42-41. Την Κινάγκας. Πάω όλα από τον Κούμα. Τέταρτο ομαδικό και για το μικρό κόσμο. Από εδώ και πέρα όλα τα φάουλ θα είναι βολές. Την Κινάγκας. Θα περάσει την Κινάγκας. Δεν θα βάλει καλάθι. Τώρα μπήνω συνέχεια όμως. Δεν έχει βρει Στεφάνη. Θα σηκωθεί ο Φουντάς. Στεφάνη και Περάκης. Κακή η πάσα του Χραγκογιάννη, δεν μπόρεσε να σηκωθεί αυτός, να την πιάσει και κατέχει στα χέρια τον Chicago Hawks. Μπαίνουμε και στο τελευταίο δίλεπτο σιγά σιγά. Καραμπίνος, οπα. Πήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο και επίσημα. Καραμπίνος θα δώσει τον Κινάγκα για 3 overball και παράξει το rebound. Περάκι στο Φραγκογιάννη. Για να Τζόγλου απέναντι στον Κούμα θα σηκωθεί για 3. Στεφάνη και έξω. Και Καραμπίνος στο rebound. 1-25. Φάουλ από τον Φραγκογιάννη όπου θα στείλει στη γραμμή τον αντίπαλό του. Αναρωτιέται κιόλας αν έκανε φάουλ, εντάξει. Θα τη χάσει την πρώτη ο Καραμπίνος. Ισοπαλία στο παιχνίδι, 1-23 για τη λήξη του. Θα έχουμε παράταση ίσως, για να δούμε. Φραγκογιάννης στον Κούμα. Περάκης. Τάστοχης ο Περάκης, γίνεται στο rebound. Καραμπίνος. Θα τους περάσει όλους, όχι. Είχε μπροστά του 52 άτομα ο Καραμπίνος. Στο τελευταίο λεπτό μπήκαμε με τούτα και με εκείνα. Φουντάς. Καραμπίνος. Πρέπει να κάνει κάτι. Δεν θα κάνει τίποτα θετικό. Εντάξει, δεν υπάρχει φάουλ. Okay. Έχει κάνει λάθος επιλογή ο Καραμπίνος. Έχει κλειστεί.
θα περάσει, θα σταματήσει, θα κάνει ένα πενταχτάρι, θα στοχίσει και πάσα προς το rebound. Ολόκληρη επίθεση! Φυσικά ο Hulks, οι οποίοι πήραν, παίρνουν το φάουλ και θα πάνε στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Βολές έχουμε, τώρα αυτό δεν ξέρω. Φάουλ τακτικής προφανώς είναι, 19,6 μένουν. Μουρτζούνης θα ευστοχή στην πρώτη με ταμπλό πάλι. Το έχει βρει το κολπάκι, το έχει βρει. Ταμπλό, ταμπλό, τι είναι τώρα. Αχ, δεν κατάφερε να βάλει όση δύναμη ήθελε. 42-43, 15 δευτερόλεπτα. Γκούμας, θα έχουμε κάποιο buzzer beater, θα έχουμε κάποιο φάουλ, θα έχουμε νικητές Chicago Hulks. 8 δεύτερα, 7, 6, 5 για 3 ο Περάκης. Airball, 3,2. Chicago Hulks, για γρήγορο φάουλ θα πάνε οι παίκτες του μικρόκοσμου. Με το ένα χέρι στο ροζ φύλλο είναι Chicago Hulks. Φάουλ κατευθείαν, το δίνει. Άργησε ο διαιτητής να το δώσει, η αλήθεια είναι αυτή. Το έχουν κάνει πολύ γρήγορα το φάουλ. Καθυστέρηση, έχει πέσει ο Γιαννατζόγλου πολύ κατευθείαν πάνω στο παίκτη του, τέλος πάντων. Καραμπίνος, time out θα πάρουν ο μικρόκοσμος. Θα στοχίσει ο Καραμπίνος την πρώτη. Για να δούμε, θα βάλει τη δεύτερη. Χάσει. Τι κάνει ο Καραμπίνος, τι κάνει ο Καραμπίνος. Τι κάνει ο Καραμπίνος. Πάρα πολύ λάθος. 1,7 είναι μια αιωνιότητα. Επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι θα δείξει σε time out ο μικρόκοσμος. 1,7. Μπάλα ο μικρόκοσμος και πάνε για γρήγορο buzzer beater μετά την χαζή σας μια έλεγα βολή του Καραμπίνου. Αν θέλεις να τη χάσεις επίτηδες, βρες εκεί λίγο στεφάνι, βάλε λίγο δύναμη, αλλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο κόμπο έχει καταστρέψει κόσμο και κόσμο. Λοιπόν, Φραγκογιάννης βάζει την παραφορά. Ωραία, θα την πάρει ο Γκούμας, θα σηκωθεί. Μόνο στεφάνι, δεν θα έχουμε κάποιο μπάζερ. Οι Chicago Hulks θα πάρουν την νίκη, 42-44. Ευτυχώς ο Καραμπίνος δεν θα φάει μπουνιές σήμερα. Καλό υπόλοιπο από εμάς.